στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία σου πρόσφατη με το μαγιό, με ένα μαγιό. Με ένα μαγιό μπλε. Με μια πολύ ωραία πόζα που έχεις πάρει. Δεν θυμάμαι τώρα τι λες, γιατί ανεβάζω πάρα πολλές φωτογραφίες στο Instagram. Είναι μια πολύ ωραία, ωραία σεξι φωτογραφία. Σε ευχαριστώ. Thank you. Τι θες να σου πω. Γενικά, σ' αρέσει να ανεβάζεις ωραίες φωτογραφίες. Εντάξει, αναλόγως την ημέρα και τη διάθεση. Τα μπλέκω λίγο, δεν το παρασκέφτομαι πάρα πολύ. Άμα μου αρέσει κάτι, το ανεβάζω. Η εικόνη, ας πούμε, σχολιάστηκε για τις φωτογραφίες, για μια φωτογραφία που ανέβασε. Εσύ πες μου, έχεις σχολιαστεί έντονα? Σίγουρα έχω σχολιαστεί. Υπάρχουν αυτοί οι καλοθελητές έξω που μας στέλνουν κάποια έτσι ωραία μηνύματα, τύπου είσαι χοντρή, πώς είσαι έτσι, πώς είναι έτσι η μούρη σου. Αλλά εγώ κάθομαι και τους απαντάω πλέον, γιατί δεν μπορώ, θα σκάσω. Τι θα γίνει δηλαδή. Όλοι παρόλα αυτά δεν απάντησε. Εγώ απάντησα. Τους απάντησα σήμερα ειδικά, έγραψε κάποιος πως είσαι έτσι κομούρα κάπως. Του έστειλα μία αγελάδα και μετά τον έκανα μπλοκ. Εντάξει, sorry. Είστε πολλά χρόνια φίλες με την Κόνη. Έχει υπάρξει από τη μια στιγμή που έχετε τσακωθεί και να μην μιλείτε για πολύ καιρό. Σίγουρα έχουμε τσακωθεί, τα έχουμε ξαναβρει. Σας έχει τύχει να μην μιλήσετε για πολύ καιρό, για να μην. Ναι, παιδιά, και στις καλύτερες οικογένειες. Εντάξει, και με τη μαμά μου τσακώνουμε και τον μπαμπά μου. Πάντα. Πόσες μέρες έχετε να μιλήσετε? Έχουμε, 3 μήνες είχαμε κάνει να μιλήσω. Μάλιστα. Και ποιος δεν τσακώνεται? Υπάρχει κάποιος από εσάς ο οποίος δεν έχει διαφορές ακόμα και με φίλο ή με αδερφό? Όλοι μας. Νομίζω αυτό κρίνει πολλά στη σχέση που μπορεί να έχεις με ένα φίλο σου. Σημασία έχει να μην το κρατάμε μέσα μας, παιδιά. Αλλιώς δεν είσαι άνθρωπος, ρε παιδιά. Αφήνουμε τον εγωισμό. Όσο για τις φωτογραφίες, δεν ασχολούμαστε και με όλα αυτά τα αρνητικά. Όλοι μας έχουμε κάτι το οποίο θα μας επηρεάσει. Εσύ δηλαδή δεν ασχολείσαι, ρε, σε δώρο? Επειδή με το προσπερνώ, αν κάτσω να το αφήσω να με επηρεάσει όλο αυτό.